Είναι σε διαθεσιμότητα, έχει πάψει να καταβάλλεται από τους μέσους των Δήμων, καταβάλλεται μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών, άρα έχει πάει στο Υπουργείο πλέον Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τα ποσά τα οποία παίρνονται, είτε είναι 75%, είτε 100%, είτε αν δώσουν 5%, αφορούν πλέον την πολιτική του Υπουργείου Μεταρρύθμισης. Οι Δήμοι μπορεί να δίνουν το 100%, αλλά μέσω της ενιαίας αρχής η πληρωμή γίνεται κατά 75%. Και υπάρχει ένα ζήτημα, διότι θεωρούμε ότι είναι λάθος και θα πρέπει σε νομικό επίπεδο να επιληθεί. Δηλαδή, ουσιαστικά, από τη στιγμή που υπάρχει μία απόφαση αναστολής της εφαρμογής της διαθεσιμότητας στους συγκεκριμένους υπαλλήλους, το Υπουργείο δεν την κάνει δεκτή. Δεν την εφαρμόζει. Επί της ουσίας, το Υπουργείο δεν κάνει δεκτή την δικαστική απόφαση όσον αφορά το σκέλος της αμοιβής και το είναι το οξύμορο, ότι την κάνει αποδεκτή όσον αφορά το σκέλος της εργασίας και δεν την κάνει αποδεκτή όσον αφορά την αμοιβή. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό δεν οφείλεται πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους Δήμους, οφείλεται καθαρά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών καθορίζεται τον τρόπο αμοιβής.